Ο Μπό είχε ένα τριώροφο σπίτι με μεγάλο κήπο πάνω στο δημόσιο δρόμο προς την Σαββοία, 1-2 χιλιόμετρα έξω από το χωριό. Η κατάσταση ήταν ιδανική. Ο Μπό δεν ήταν τροτσκιστής, ήταν μέλος του συνδικάτου των δασκάλων, άρα σαφώς αριστερός, και πρόθυμος να νοικιάσει ένα μέρος του σπιτιού του στον Τρότσκι. Ο Τρότσκι, η Νατάλια και εγώ πήγαμε στο Ντομέν λίγο πριν από τα μέσα Ιουλίου του 1934. Έπρεπε να τα βγάλουμε πέρα με τα διαθέσιμα μέσα. Δεν υπήρχε περίπτωση να βρεθεί η Ρωσίδα δακτυλογράφος, οπότε ο Τρότσκι άρχισε να γράφει χειρόγραφα. Η Νατάλια τους ετοίμαζε μικρά γεύματα με λίγη βοήθεια από την κυρία Μπό. Τα ψώνια τα έκανα συχνά εγώ, αλλά έτρωγα έξω συνήθως για να διευκολύνω τα πράγματα, που γενικότερα ήταν πολύ στενόχωρα. Ένας επιθεωρητής της ασφάλειας, ο Γκανιέ, είχε εγκατασταθεί στον Ντομέν και παρακολουθούσε το σπίτι. Στο πίσω μέρος του σπιτιού δεν υπήρχαν γείτονες και από τον κήπο ανέβαινε κανείς απευθείας στις πρώτες πλαγιές των Άλπεων. Εκεί ο Τρότσκι και η Νατάλια έκαναν περιπάτους, σίγουροι πως απέφευγαν τα βλέμματα τρίτων. Μερικές φορές το βράδυ ο Μπό μας πήγαινε μια μισά ώρη βόλτα με το μικρό του αυτοκίνητο στην εξοχή, χωρίς ενδιάμεσες τάσεις. Ο Τρότσκι και η Νατάλια κάθονταν στο πίσω κάθισμα, εγώ συνοδηγός του Μπό. Η συζήτηση μαζί του ήταν μάλλον φτωχή. Στην Γκρενόμπλ υπήρχε μια μικρή ομάδα τροτσκιστών και ένα από τα μέλη της, ο Αλεξής Μπαρντέν, είχε πληροφορηθεί την παρουσία του Τρότσκι στο Ντομέν. Η γυναίκα του, Βιολέτ, και ο ίδιος έκαναν συχνές επισκέψεις στο σπίτι και οι συζητήσεις τους με τον Τρότσκι αφορούσαν συχνά την τοπική πολιτική της Γκρενόμπλ. Ο αναγνώστης θα τα διαβάσει αργότερα. Η Γαλλία εισερχόταν εκείνο τον καιρό σε μια ταραγμένη πολιτική περίοδο και υπήρχαν πολλά να γίνουν στην τροτσκιστική ομάδα του Παρισιού. Αποφασίστηκε αμέσως ότι θα μοίραζα το χρόνο μου μεταξύ Ντομέν και Παρισιού. Περνούσα 3-4 εβδομάδες στο Παρίσι, έπειτα πήγαινα στο Ντομέν για 2-3 εβδομάδες και ούτω καθεξής. Η διευθέτηση αυτή δεν ήταν προφανώς άκαμπτη, αλλά εξαρτιόταν από τις ανάγκες της στιγμής. Σιγά σιγά κατέληξα να περνά όλο και περισσότερο χρόνο στον Ντομέν. Βρισκόμουν εκεί και τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο για να μεταφράσω το πρώτο μέρος του Φυλλαδίου που πάει η Γαλλία. Καθώς έγραφε ο Τρότσκι, εγώ μετέφραζα το χειρόγραφό του. Το Φυλλάδιο ήταν μια ανάλυση της πολιτικής κατάστασης στη Γαλλία και εννοείται δεν μπορούσε τότε να δημοσιευθεί με το όνομα του Τρότσκι. Είχαμε κανονίσει να το μεταφράσω έτσι ώστε να εξαλείψω τα πιο ευθυάκριτα χαρακτηριστικά του ύφους του. Το κείμενο δημοσιεύθηκε αναφέροντας δίθεν ως συγγραφείς τους ηγέτες της γαλλικής τροτσκιστικής ομάδας. Εν τούτης, το ρωσικό χειρόγραφο έπρεπε να διαφυλαχθεί. Η Νατάλια το έραψε στη φόδρα του σακακιού μου μια μέρα που ετοιμαζόμουν να γυρίσω στο Παρίσι. Στο Ντομέν βρισκόμουν τον Ιανουάριο του 1935 για να μεταφράσω το Φυλλάδιο του Τρότσκι αναφορικά με την δολοφονία του Κίροφ. Τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο βρισκόμουν εκεί για να μεταφράσω το δεύτερο μέρος του «Πού πάει η Γαλλία». Τότε ήταν που ο Τρότσκι άρχισε να κρατά το ημερολόγιο του. Εκείνη την περίοδο η ζωή στο σπίτι είχε κάπως αλλάξει. Ο Τρότσκι και η Νατάλια είχαν πια δικό τους έναν ολόκληρο όροφο και είχε φτιαχτεί ένα καινούριο μπάνιο. Τα βιβλία έφταναν από το Παρίσι και τακτοποιούνταν πάνω σε ταζέρες σε έναν διάδρομο. Όμως ακριβώς επειδή αυτή η καινούργια διευθέτηση έθεσε και χρηματικό ζήτημα, οι σχέσεις με την οικογένεια Μπό χάλασαν. Η κατασκευή του καινούριου μπάνιου είχε απαιτήσει ένα αρκετά σημαντικό ποσό. Ούτε ο Τρότσκι ούτε ο Μπό είχαν πολλά χρήματα και οι δύο άντρες μάλωσαν για το κόστος. Η επισήμανση του Τρότσκι στο ημερολόγιο του με ημερομηνία 12 Φεβρουαρίου απηχεί αυτό το επεισόδιο. Η νίκη του για την πρωταρχική συσσόρευση είναι βεβαίως προϊόν μετάθεσης. Μπορεί μάλιστα να αναρωτηθεί κανείς αν είναι ορθή από την άποψη της μαρξιστικής οικονομικής θεωρίας. Ο Λοράν Μπό εισέπρατε ένα ενίκιο, αλλά ο Τρότσκι δεν ήταν ένας συνηθισμένος ενοικιαστής και αν ληφθεί υπόψη η πολιτική αστάθεια που κυριαρχούσε τότε στη Γαλλία και στην Ευρώπη, η στάση του Μπό εμπεριείχε κάποιο ρίσκο τόσο για τον ίδιο όσο και για την οικογένειά του. Κατά τα άλλα, η Νατάλια στα απομνημονεύματά της αναφέρει τους Μπό ως εξαίρετους ανθρώπους.